Έχω να σας δείξω βιβλίο τρομερό. Όταν λέμε τρομερό, τρομερό. Μείνετε συντονισμένοι, παρακάτω έχετε. Καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Πολύ κακό πλάνο. Αυτό το βίντεο θα είναι γυρισμένο και επεξεργασμένο όλο στο κινητό. Έχω πρόβλημα με το... ξέρετε πώς λέγεται. Με το πρόγραμμα στον υπολογιστή. Οπότε μάλλον θα αναγκαστώ να το μοντάρω εδώ, στο κινητό. Τι θα καταφέρω, δεν ξέρω. Θα φανεί. Πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Ισχύει. Τρέχω και δεν προλαβαίνω. Όχι, όταν σας λέω τρέχω και δεν προλαβαίνω, τρέχω και δεν προλαβαίνω. Δεν έχω χρόνο ούτε να ανοίξω την κάμερα, ούτε να κάνω τίποτα. Πόσο μάλλον για μοντάζ, δηλαδή θα το κάνω τώρα στο κινητό. Όχι μόνο γιατί έχει πρόβλημα το πρόγραμμα στο WonderShare, στο υπολογιστή, αλλά και γιατί μπορώ με το κινητό να κάτσω την ώρα που ξαπλώνω το βράδυ, να το φτιάξω, να το μοντάρω και να το ανεβάσω και να μην έχω μεγάλο πρόβλημα, νομίζω. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρω, δεν το έχω δοκιμάσει. Χρησιμοποιώ στο κινητό το CapCut που είναι για το... Το χρησιμοποιώ πιο πολύ για να ανεβάζω στο... Έλα φίλε μου, στο TikTok. Οπότε, λέω πόσο δύσκολο να είναι, μωρέ, να κάνω και το βίντεο. Θα φανεί. Έχω να σας πω νέα. Αβέρτα νέα. Είναι μεσημεράκι και έχω βάλει να σιδερώσω. Θα μου πεις, μεσημεριάτικο κοπελιά σιδερώνεις αντί να πας να ξεκουραστείς, παιδιά. Λοιπόν, τα νεάκια που σας έλεγα. Ο χρόνος πλέον είναι πάρα πολύ περιορισμένος, διότι έχω ξεκινήσει δουλειά το πρωί, που σημαίνει ότι μέχρι 12.30 μία δεν... Είμαι εκεί. Τα παιδιά, το έχουν πάρει ψιλοχαλαρά, μπορώ να πω. Εντάξει, έχουμε κάποιες γκρίνες, γιατί είχαν μάθει να είμαστε όλη η μέρα free το καλοκαίρι, ειδικά και τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, οπότε δεν τους πολύ αρέσει, αλλά προσαρμόζονται, τώρα παίζουν μέσα, μπορεί να πω τις φωνές τους. Οπότε πρέπει να γίνουν όλα μετά. Το μεσημεράκι, το απογευματάκι, το βραδάκι. Δεν είναι ακόμα καλή η περίοδος για μένα, διότι είμαι ακόμα σε φάση προσαρμογής. Πρέπει να βρω λίγο τα πατήματά μου όσον αφορά τις δουλειές του σπιτιού που μένουν πίσω, αναγκαστικά. Όσον αφορά έχω τις παραγγελίες, πρέπει να φτιάχνω και τις παραγγελίες για το Terra Indignis, από το Terra Indignis μάλλον. Και τα Wax Melt και τα διακοσμητικά. Είναι πολλά, οπότε ο χρόνος για να ξεκουραστείς είναι ελάχιστος. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα έτσι. Γενικά, έχω την αίσθηση ότι τα αποζητώ και λίγο όλα αυτά. Όλο αυτό το πανικό που γίνεται, τον αποζητώ και λίγο. Έχω την τάση να θέλω να κάνω συνέχεια πολλά πράγματα. Οπότε, ξέρεις, μετά τα κάνεις και manifest όλα αυτά που θες να κάνεις πολλά πράγματα και σου έρχονται τα πολλά πράγματα και μετά βλέπεις ότι δεν σου φτάνει η μέρα να τα κάνεις τα πολλά πράγματα. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα γενικά, πολύ φορτωμένη, πολλή δουλειά, πολλές υποχρεώσεις. Έχουμε και ένα πάρτι τέλος της εβδομάδας. Τώρα θα κάτσω, θα κάνω το σιδερό μου. Μετά έχω να τελειώσω κάποιες παραγγελίες. Βασικά να τελειώσω. Έχω κάποια προϊόντα που πρέπει να τα ξεκαλουπώσω, είναι παραγγελία. Και πρέπει να τα βάλω τα καλούπια, να τα ετοιμάσω, να τα τρίψω, να τα γυαλίσω, να. Έχω δύο συσκευασίες που πρέπει να ετοιμάσω, δύο πακετάκια, θα σας τα δείξω κιόλας. Λίγο σας έχω πρίξει στο TikTok, μάλλον λίγο σας έχω πρίξει εδώ, στα shorts, με τα βίντεο που ανεβάζω και στο TikTok. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι, μου είχαν στείλει κοπέλες και μου είχαν πει ότι ξέρεις κάτι, εμείς δεν έχουμε TikTok, δεν χρησιμοποιούμε. Οπότε δεν τα βλέπουμε, γιατί τα έχω αναφέρει καμιά φορά στα βίντεο. Οπότε είπα να τα βάζω και εδώ πέρα. Αν δεν σας αρέσει, προσπερνάτε τα απλά. Μην δίνετε σημασία. Απλά επειδή όντως κάποιες φίλες από το κανάλι δεν έχουν TikTok και μπορεί να θέλουν να δουν κάποια πράγματα, γιατί δεν ανεβάζω σε φάση δείτε αυτό, δείτε αυτό, κάπως έτσι. Μ' αρέσει κάνω λίγο έτσι πιο ιδιαίτερα βίντεο, κάνουμε και λίγο καθημερινότητα, κάνουμε και λίγο κάτι πιο χιουμοριστικό. Τα συνδυάζω όλα μαζί. Καλαρά, βλέπω αυτό το βίντεο να βγαίνει όλο από την κρεβατοκάμαρα σήμερα. Έχω ετοιμαστεί, πάμε θάλασσα με τα παιδιά. Το μαγιό είναι από ολόσωμο. Έχει εδώ μπροστά ένα σκίσιμο. Πίσω πάει έτσι. Είναι από H&M. Ετοιμαζόμαστε να πάμε θάλασσα. Περιμένω τώρα να έρθει μία φίλη μου με τα παιδάκια να φύγουμε όλοι μαζί να πάμε. Να περάσουν και αυτά ευχάριστα. Και
θα σας μιλήσω για το βιβλίο που σας έλεγα. Η επανάσταση της γλυκόζης. Λοιπόν, είχα ανακαλύψει πρόσφατα το account στο Instagram της πώς λέγεται, Jessie in Sospay, Sospay, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγεται. Στο Instagram είναι The Glycose, The Glycose Goddess, ναι, θα σας αφήσω από κάτω link. Όπου η τύπησα, η κυρία εδώ πέρα που είναι και βιοχημικός, που είναι, μιλάει για τη γλυκόζη. Και κάνει, έρχονται και μηνύματα. Και κάνει και έρευνα πάνω στο θέμα της γλυκόζης, στον οργανισμό, τι επιδράσεις υπάρχουν, τι παρενέργειες υπάρχουν, με την ινσουλίνη, με τη φρουκτόζη, όλα μαζί. Και εδώ πέρα στο βιβλίο, τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Επειδή όλα όσα γράφει μέσα είναι βασισμένα σε έρευνες, δεν είναι δικά της, έτσι, αποφάσισα να τα πω. Είναι βασισμένα σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με εθελοντές, με κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Είναι έρευνες που έχουν δημοσιευθεί κανονικότατα. Έχει και έρευνες που έχει κάνει και η ίδια, η οποία ξεκίνησε αρχικά να κάνει έρευνα στον εαυτό της, γιατί είχε αυτή κάποια θέματα και από εκεί ξεκίνησε να ανακαλύπτει όλο αυτό το κομμάτι της γλυκόζης. Και τέλος πάντων αναφέρει μέσα πράγματα τα οποία, επειδή μου λες ότι εντάξει, πόσο λάθος έχω κάνει στη τροφή μου, ακόμα και αν πιστεύω ότι διατρέφομαι σωστά. Πόσο λάθος. Πράγματα που το διαβάζεις και λες, πλάκα μου κάνεις τώρα. Και ενώ σου λέει, επειδή μου γενικά για τη γλυκόζη σου μιλάει στα πρώτα κεφάλαια, δεν το έχω τελειώσει εντελώς. Μου έχουν να μείνει η 8η, 9η και η 10η σύμβουλη. Είμαι στην 8η τώρα που μπω. Έχω διαβάσει εδώ το κομμάτι που μιλάει για τη γλυκόζη, το μέρος δεύτερο, κάτσε να δω τα περιεχόμενα. Το μέρος πρώτο είναι τι είναι η γλυκόζη, το μέρος δεύτερο γιατί είναι βλαβερές οι αιχμές γλυκόζης, σου λέει παιδί μου ότι όταν τρως, μετά από ένα διάστημα ότι φας αρχίζει να έχεις κάποιες καμπύλες που δημιουργούνται καμπύλες γλυκόζης, σύμφωνα με τα τρόφιμα που έχεις φάει. Όταν λοιπόν εμείς στον οργανισμό μας έχουμε μεγάλες καμπύλες, δηλαδή μεγάλες αιχμές, ονομάζονται αιχμές, αυτό είναι πρόβλημα. Και όσο πιο επίπεδη είναι η καμπύλη γλυκόζης μετά από κάθε τι που τρώμε, τόσο καλύτερο για τον εαυτό μας, τόσο καλύτερο για τον οργανισμό μας. Τα εξηγεί πολύ επιστημονικά μέσα όλα, αλλά και με κατανοητό τρόπο και με παραδείγματα. Και το τρίτο μέρος του βιβλίου είναι κάποιες συμβουλές πρακτικές που σου δίνει, ώστε να μπορείς να τρως τα πάντα, αλλά να μπορείς να διατηρείς τις καμπύλες αυτές της γλυκόζης σε ένα πιο ομαλό επίπεδο, να μην υπάρχουν δηλαδή τεράστια βουνά από κάτω, μετά να παθαίνεις υπογλυκαιμίες και τέτοια. Έχω ενθουσιαστεί. Συνειδητοποιώ ότι ναι μεν έχω κάποια θέματα δικά μου, τα οργανικά που υπήρχαν έτσι κι αλλιώς. Και γι' αυτό, επειδή πολλές φορές νιώθω αδύναμη, νιώθω έτσι, έχω κάτι πνηλίες, κούραση και αυτά. Αλλά βλέπω ότι σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές που μπορεί να έχω κάποιες πνηλίες, με το μεσημέρι, το ότι με πιάνει εμένα η πνηλία σε φάση λίθαργος, δηλαδή μετά που θα φάω μπορεί να θέλω να πέσω στον καναπέ και να κλείνουν τα μάτια μου από μόνο τους. Μου έχει τύχει να κοιμηθώ μπροστά από τον υπολογιστή. Άνετα. Αυτό το έχω πάθει και παλιότερα. Κοιμόμουνα για δευτερόλεπτα και το καταλάβαινα ότι κοιμόμουνα μπροστά από τον υπολογιστή. Λοιπόν, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Όση κούραση και να νιώθεις, ναι, γιατί εγώ έχω πιο δύναμο οργανισμό για άλλα δικά μου θέματα, αλλά αυτές οι πνηλίες, αυτά τα συμπτώματα δεν είναι φυσιολογικά. Και συνειδητοποιώ ότι προφανώς και κάνω μόνη μου κακό στην εαυτό μου με κάποια πράγματα, με κάποιους συνδυασμούς, με κάποιες τροφές. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό, το προτείνω επιφύλακτα, να το διαβάσετε. Να το διαβάσετε τέλος πάντων και ως έτσι, απλά για να δείτε, πάρετε δύο ιδέες, όχι ότι πρέπει να ακολουθήσετε δεν και καλά αυτά που λέει μέσα. Κάποια που λέει, κάποιες συμβουλές είναι πάρα πολύ πρακτικές και μπορείς πραγματικά να τις ακολουθήσεις άνετα. Κάποιες άλλες δεν είναι και τόσο. Ας πούμε, σου λέει ότι υπάρχει μια σωστή σειρά για να φας τις τροφές σε ένα πιάτο. Γιατί ξεκίνα πάντα με τις ίνες. Δηλαδή, φάει πρώτα λίγο σαλάτα και μετά τα υπόλοιπα. Και να τελειώνεις πάντα με υδατάνθρακα. Δηλαδή η σειρά είναι φυτικές ίνες, πρωτεΐνη με λιπαρά και μετά υδατάνθρακας.
και σου λένε χωρίζεις έτσι το φαγητό σου. Δεν γίνεται πάντα όμως να χωρίσεις το φαγητό σου. Πες ότι εγώ τώρα με σπίτι μου το βράδυ πιάνω και σαλάτα και λίγο κοτόπουλο. Θα φάω τη σαλάτα μου. Πρώτα θα φάω το κοτόπουλο, μετά μπορώ να φάω λίγο ψωμάκι. Αν θέλω, μπορεί και να μην φάω καθόλου τα άνθρακα όσον αφορά το ψωμί. Αλλά βασικά δεν λέει υδατάνθρακα, λέει άμυλα. Γιατί έχουμε συνδυάσει τώρα υδατάνθρακα, αλλά δεν είναι ουσιαστικά. Όλα είναι άμυλο. Λοιπόν, αλλά όταν είσαι έξω, είναι λίγο πιο δύσκολο. Εκεί τώρα σου προτείνω όταν είσαι έξω. Επειδή δεν μπορείς να φας όλα με τη σειρά που πρέπει, και υπάρχει επιστημονική εξήγηση για το γιατί να τα φας έτσι, ώστε να μην δημιουργηθούν μεγάλες αιχμές, μεγάλες καμπύλες στη γλυκόζη μετά το φαγητό σου. Όταν είσαι έξω, σου λέει, δεν θα μπορείς να φας όλα με τη σειρά, αλλά μπορείς να πάρεις λίγη σαλάτα, να τη φας πρώτα τη σαλάτα και μετά να ξεκινήσεις με όλα τα υπόλοιπα. Πάντα ουσιαστικά αυτό προτείνει να ξεκινάμε με ίνες. Φαιτικές ίνες. Δεν θέλω να σας κουράσω. Είναι καταπληκτικό. Είναι λίγο ταλαιπωρία, η αλήθεια είναι. Δεν γκρινιάζω, δεν παραπονιέμαι, τελειώνω γρήγορα, διότι πηγαίνω νωρίς. Πρώτη φορά σήμερα έφτασα 8.30 ώρα, κανονικά στην ώρα μου. 8.30 ανοίγει, γιατί σήμερα πήγα στη Σαλικάρνα σου και ανοίγει 8.30. Αλλά είχε ήδη τρεις ανθρώπους μπροστά μου. Πρώτη φορά. Θα μου πεις πόση ώρα έκανες, 9 παρά 20 είχα τελειώσει. Οπότε επέστρεψα κατευθείαν σπίτι, είχα και τα παιδιά μαζί μου και δεν καθυστέρησα. Το μεταξύ έχει και κίνηση το πρωί και δεν έχει ξυπνήσει και ο κόσμος ακόμα. Και οδηγάνε λίγο ό,τι να είναι. Θα μου πεις γιατί εσύ είχες ξυπνήσει. Φυσικά, γιατί ξυπνάω στις 5.30. Μέχρι τις 8 και που θα φύγω από το σπίτι για να πάω 8.30 ώρα στο ταχυδρομείο, έχω ξυπνήσει για τα καλά. Έχω πιει ήδη καφέ, έχω ετοιμαστεί, έχω ξυπνήσει τα παιδιά, τα έχω ετοιμάσει. Όλα καλά. Εντάξει, λίγο τώρα το καλοκαίρι. Θα πρέπει να παίρνω τα παιδιά μαζί μου γιατί δεν έχουν σχολείο προφανώς το πρωί. Το χειμώνα, όποτε θέλω. Χειμώνα, την άνοιξη θέλω να πω. Απρίλιο, Μάιο βασικά και Ιούνιο. Αρχές, όποτε θέλω παραγγελίες σας. Πήγαινα μόνη μου στο χειδρομείο γιατί τα παιδιά είχαν σχολείο. Τώρα θα πρέπει να είναι μαζί μου. Δεν πειράζει, περνάει και αυτό η ώρα του και σε αυτά. Γιατί του έρχεται να είμαι σπίτι, μετά εγώ έχω δουλειά μέχρι τις 12.30 μία η ώρα. Είναι μια βόλτα. Κάπου εδώ αυτό το vlog έφτασε στο τέλος του. Έπρεπε να έχει φτάσει προχθές, για να προλάβω να τα ανεβάσω. Γιατί το κάνω επεξεργασία και να τα ανεβάσω. Αλλά δεν τα έκλεισα. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, σας στέλνω όλη μου την αγάπη και όλη μου τη θετική ενέργεια. Θα προσπαθήσω ειλικρινά να δω αν μπορέσω να τα κάνω όλα μέσω κινητού για ένα διάστημα μέχρι να βρω λύση με το Filmora στον υπολογιστή. Αυτά. Σας φιλώ.